Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλληρού, υπερδήμων και εξάρχου πέραστων, πάντρος ημών και ιεράρχου, όλων τα έτη. Παραγγέλωση
εν το όνομα τη Ιησού Χριστού εξελθήν απ' αυτής. Και εξήλθεν αυτή τη ώρα οι δόντες δε κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπής της εργασίας αυτών. Επιλαγόμενοι των Παύλων και των Σίλαν ήλκησαν εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προσαγάγοντες αυτούς τη στρατηγής υπόν. Ούτι οι άνθρωποι εκταράσσους ημών την πόλη και οι Ιουδαίοι υπάρχοντες και καταγγέλου συνέφη αου και ξεστήν μην παραδέχεστε ουδε ποιήν Ρωμαίοι σούσι. Και συνεπέστη όχλος κατά αυτόν και η στρατηγή περιρρίξαντες αυτόν τα ημάτια εκέλευδο και λεγόν τραβίζειν. Πολλάς επιθέντες αυτής πληγάς έβαλον εις φυλακή παραγγείλαντες το δεσμό φυλακή ασφαλώς κυρίν αυτούς. που ήταν
ελπούτης. Υπάρχει και κάποιος άλλος παραπέρα και πιο πάνω από τους μεγάλους και τους ισχυρούς. Υπάρχει εκείνος ο οποίος βλέποντας τα συμφέροντα των ανθρώπων εκκούνησε στο κεφάλι του και την τιμητικά. Υπάρχει εκείνος στον οποίο πιστεύουμε και εσείς και εμείς. Και το βλέπω αυτό και χαίρει η ψυχή μου από τη στιγμή που πάτησαν τα πόδια μας στο Άγιο νησί σας. Το νησί αυτό με τους 250 Αγίους. Το νησί αυτό με τα υπέροχα μοναστήρια και προσκυνήματα. Το νησί αυτό με τις χιλιάδες τις εκκλησιές και τα ξοκλήσια. Αλλά προπάντων το νησί αυτό το κατοικείτε εσείς, πιστοί χριστιανοί της Ορθοδοξίας, που έχετε μέσα στην ψυχή σας σπυριλατημένη την πίστη στον Χριστό και στην Ελλάδα. Εσείς που γευτήκατε το πόνο της προσφυγιάς, εσείς που τα μάτια σας έκλαψαν τους ηρωικούς νεκρούς σας. Εσείς που μέσα από τις καρδιές σας όμως δεν αφήνετε να φύγει η ελπίδα και η πίστη στη μελλοντική αποκατάσταση του τόπου και στη δικαίωση των ελπίδων και των προσδοκιών του λαού. Εσείς είσαστε η αυτήνητη κληρονομιά της Κύπρου. Εσείς και τα παιδιά σας, αυτά τα παιδιά που τα έχετε καλουχίσει μέσα στα νάματα της Ορθοδοξίας. Αυτά τα παιδιά που όπως διαβάσαμε στα παλιά μας χρόνια ήταν εκείνα που πήραν στα χέρια τους τον φλάφρο της Λευτεριάς ενάντια στην αντιλική αυσιοκρατία. Τα ίδια από τα παιδιά καλουχημένα μέσα στην πίστη, βαπτισμένα μέσα στα νάματα της Ελλάδος. Αυτά τα ίδια τα παιδιά σας θα είναι εκείνα που μαζί με σας και κάτω από τη φωτισμένη καθοδήγηση και εμπνευσμένη πνευματική ηγεσία του τόπου, ανάμεσα στην οποία η Εκκλησία είναι φυσικόν να κατέχει την πρώτη και κύρια θέση. Εσείς λέγω και τα παιδιά σας θα πρέπει να σταθείτε και κοντά σας και εμείς όλοι ενάντια στο ρεύμα του καιροσκοπισμού και του συμφέροντος. Πρέπει όλοι να υψωθούμε σαν ένας κυματοκράφτης απέναντι στο κύμα του κακού, στην αδικία, στην ανεντιμότητα, στην ανηθικότητα που δυστυχώς κυριαρχεί στον κόσμο. Γιατί όσο και αν τα πράγματα δείχνουν ότι οι δυνάμεις του σκότους κυριαρχούν, εντούτοις η τελική νίκη είναι με την πλευρά του Πνεύματος του Θεού. Η τελική νίκη ανήκει εις εκείνον ο οποίος περνώντας από τον Γολγοθά οδηγήθηκε στην Ανάσταση. Και εσείς όλοι, ένας λαός πονεμένος, λαός δοκιμασμένος, λαός προδομένος, λαός όμως αδούλωτος εις το πρόνημά του, λαός που όπως χθες πολύ χαρακτηριστικά έλεγε ο Μητροπολίτης Λεμεσού, ζει τούτη την περίοδο την Μεγάλη του Παρασκευή, ας μη χάνει το θάρρος του αυτός ο λαός, ότι πολύ κοντά θα είναι η μέρα της Ανάστασης. Μιας Ανάστασης πανεθνικής και πανκύπριας. Μιας Ανάστασης που θα λύσει τα προβλήματα των προσφυγών.